Από την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου μέχρι σήμερα, οι ομοσπονδιακοί θυροφύλακες έχουν ελέγξει περισσότερους από 450 κυνηγούς και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υποβάλει μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές στις αρμόδιες αρχές για συγκεκριμένα περιστατικά λαθροθυρίας και τα αντίστοιχα όπλα και σύνεργα έχουν κατασχεθεί. Τα αδικήματα αφορούσαν κυρίως κυνήγι χωρίς άδεια θύρας, κυνήγι σε περιοχή απαγόρευσης θύρας, άρνηση ελέγχου και εξύβριση θυροφύλακα, καθώς και τροποποίηση κυνηγητικού όπλου. Θελοντές κυνηγοί μέλη του συλλόγου μας, σε συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς θυροφύλακες του νομού μας, κινούνται μέρα και νύχτα για την αντιμετώπιση και τον εντοπισμό λαθροθύρων, οι οποίοι επιβουλεύονται ενδυμικά θυράματα όπως την τελευταία περίοδο το λαγό, την Πέρδικα και τον Αγριόχειρο. Για τα ενδυμικά αυτά θυράματα έχουμε δώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ μεγάλη προσοχή. Κινούμαστε κατά βάση εθελοντικά και προσπαθούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι εμείς οι ευσυνείδητοι, οι νόμιμοι κυνηγοί, είμαστε περισσότεροι από τους λίγους, τους ασυνείδητους, οι οποίοι κάνουν ζημιά, κάνουν κακό στη δραστηριότητα αυτή. Τα τελευταία χρόνια οι κυνηγοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να σέβονται τους γραπτούς και άγραπτους νόμους που διέπουν το κυνήγι. Οι λαθροθύρες είναι ένα μικρό ποσοστό, είτε είναι κυνηγοί, είτε δυστυχώς δεν βγάζουν ποτέ άδεια και επιδίδονται σε λαθροθυρία. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό και προσπαθούμε το ποσοστό αυτό να γίνει όσο γίνεται λιγότερο.